Με φόντο τη διεκδίκηση των ποσών που έχουν περικοπεί από τις συντάξεις τους, πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης η Γενική Συνέλευση των Συνταξιούχων του ΟΑΕΣ ΕΡΟΝ. ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΠ δεν έχουν εφαρμόσει την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, βάσει της οποίας οι περικοπές συντάξεων και δώρων που επιβλήθησαν το 2012 κρίθηκαν αντισυνταγματικές. Ο πρόεδρος των συνταξιούχων ΟΑΕΣ ΕΡΟΝ, Ευστράτιος Μπόζος, τονίζει πως το επόμενο διάστημα και οι συνταξιούχοι των ΣΕΡΟΝ θα προσφύγουν μαζικά προκειμένου να λάβουν τα αναδρομικά τους πίσω. Μόνο για μένα πρέπει να υπάρχει πολιτική απόφαση. Εάν δεν πάρθει πολιτική απόφαση, θα σερνόμαστε δυστυχώς στα δικαστήρια για 5-6 χρόνια. Αλλά είμαστε υποχρεωμένοι, εμείς τα μέλη μας, εφόσον ρωτάνε πώς μπορούν να διεκδικήσουν και είναι πρόθυμοι δηλαδή με τα δικαστήρια, βεβαίως είναι χρέος δικό μας να το προχωρήσουμε. Γι' αυτό φέραμε το δικηγόρο, ομαδικές θα γίνουν οι προσφυγές, ανά 50 άτομα τουλάχιστον, και θα κατατίθεται προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια, γιατί στην Αθήνα πρέπει να κατατηθούν, δεν γίνονται εδώ τα δικαστήρια πλέον, μόνο στην Αθήνα. Γι' αυτό θα αναλάβουν οι δικηγόροι να προχωρήσουν στις δικαστικές αποφάσεις πλέον. Και ποιες χρονιές αφορά? Αφορά από το 2014 και μέχρι το 2018. Είναι μία πενταετία. Αυτοί που δεν είχαν περικοπές συντάξεων θα πρέπει να ξέρουν ότι είχαν περικοπή των δώρων. Τα δώρα ήταν 400 ευρώ το δώρο των Χριστουγέννων, 200 επίδομα αδείας και 200 το δώρο του Πάσχα. Είναι 800 ευρώ. Για τα 5 χρόνια είναι 4.000 ευρώ. Άρα είναι σημαντικό ποσό. Ακόμη και αυτοί που δεν είχαν. Αυτοί πάλι που είχαν απάνω από 1.400 σύνταξη έχουν και το επίδομα αλληλεγγύης που μειώθηκε. Δηλαδή τους παρακρατήθηκε το επίδομα αλληλεγγύης. Συν οι υπόλοιπες μειώσεις που είχαν από το σύνολο των συντάξεων του. Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης έγινε ενημέρωση από εκπρόσωπο του Δικηγορικού Συλλόγου ΣΕΡΟΝ για την επιστροφή των παρακρατηθέντων. Μπορούμε να διεκδικήσουμε από το 2014, από 1η του 2014, μέχρι 31 Δεκάτου του 2018. Δεν μπορούμε να μπούμε μέσα στο 2019, γιατί όπως σας είπα, ο νόμος Κατρούγκαλου μεταφέρει τις ήδη επιβληθήσεις μειώσεις μέχρι την 31 Δεκάτου του 2018. Από 1η του 2019 ισχύει ένα εντελώς διαφορετικό σύστημα, το οποίο δεν μπορεί να σωρευτεί μέσα στις δικαστικές διεκδικήσεις μας. Αλλά και πάλι η πενταετία από το 2014 μέχρι το 2018 είναι πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και υπάρχει πολύ μεγάλη βασιμότητα, καθώς σας είπα, υπάρχει ήδη η απόφαση του Ιουνίου του 2015 που έχει ήδη κρίνει αντισυνταγματικές αυτές τις μειώσεις και λογικά θα υπάρχει και η απόφαση επί του νόμου Κατρούγκαλου, το οποίο θα είναι ουσιαστικά ένα πολύ μεγάλο όπλο για τις δικές μας διεκδικήσεις. Αυτές, θα σας πω, είναι διεκδικήσεις οι οποίες τραβούν σε χρόνο. Δηλαδή, αν κατατεθεί μια αγωγή, το Φλεβάρι του 19, χρειάζεται υπομονή, γιατί είναι διοικητικά δικαστήρια, οι αγωγές κατατίθενται στην Αθήνα και, τέλος πάντων, χρειάζονται περίπου 2 χρόνια για να έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα για το πώς θα πάνε οι διεκδικήσεις μας. Φέραμε, διότι είχαν προηγηθεί 1.300 αιτήσεις χειρόγραφες μόνο προς το Ταμείο από το σωματείο το δικό μας, και γι' αυτό φέραμε εμείς εκπρόσωπο του Δικηγορικού Συλλόγου να μας ενημερώσει από εδώ και πέρα ποια θα είναι η πορεία, τι θα κάνουμε, τι θα διεκδικήσουμε δικαστικά πλέον. Δεν τα αφήνετε να πέσει κάτω? Δεν τα αφήνουμε ούτε δικαστικά, αλλά ούτε όμως θα τα αφήσουμε και στους δρόμους.